Γεια σας. Παρακολουθείτε μια σειρά από ενημερωτικά βίντεο τα οποία έχουν σαν θέμα τη μόλυνση του ανθρώπινου οργανισμού από τους θυλωματοϊούς, τους HPV και τα επακόλουθα που αυτή η μόλυνση μπορεί να έχει για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το βίντεο αυτό που παρακολουθείτε είναι το ένατο της σειράς και έχει σαν αντικείμενο τις προκαρκινικές αλλοιώσεις στον κόλπο, στο εδίο και στον προχτό. Όπως έχω πει και στα προηγούμενα βίντεο, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν το γιατρό σας. Η περίπτωση της κάθε ασθενούς είναι ξεχωριστή και πρέπει να αντιμετωπίζεται από το γιατρό της που γνωρίζει το ιστορικό της και τη φροντίζει. Θα μιλήσουμε λοιπόν για προκαρκινικές αλλοιώσεις του κόλπου. Ονομάζονται διεθνώς VAIN. Είναι από τις λέξεις Vaginal Intraepithelial Neoplasia, ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία κόλπου. Οι αλλοιώσεις στον κόλπο διακρίνονται σε χαμηλού βαθμού, όπως είδαμε και στις αλλοιώσεις του τραχύλου, και υψηλού βαθμού αλλοιώσεις, οι οποίες θεωρούνται και προκαρκινικές αλλοιώσεις. Είναι η ίδια ταξινόμηση με τις αλλοιώσεις από το πλακώδες επιθύλιο στον τράχυλο της μήτρας. Ο όρος χαμηλού βαθμού, το low SIL, επισημαίνει την καλή συμπεριφορά των αλλοιώσεων, επειδή περισσότερες από αυτές τις αλλοιώσεις, τις χαμηλόβαθμες, συνήθως υποχωρούν από μόνες τους, ενώ με τον όρο υψηλού βαθμού αλλοιώσεις επισημαίνεται η πιθανότητα εξέλιξης των αλλοιώσεων αυτών σε διαιθητικό καρκίνο κόλπου. Πώς γίνεται η διάγνωση? Οι περισσότερες αλλοιώσεις VAIN ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια της κολποσκόπησης που γίνεται μετά από ένα ύποπτο τεστ Παπα-Νικολάου. Συνιστάται γενικά στην κολποσκόπηση να εξετάζεται και ο κόλπος και το εδίο. Ο γιατρός εντοπίζει τις αλλοιώσεις στον κόλπο μετά από χρησιμοποίηση ενός διαλύματος με οξικό οξύ σε απεσταγμένο νερό και μετά από τη χρησιμοποίηση ενός άλλου διαλύματος που είναι ιωδιούχο διάλειμμα και λέγεται Λουγκόλ. Το επόμενο βήμα για τον γιατρό είναι να ληφθούν βιοψίες προκειμένου να διευκρινιστεί με ιστολογική εξέταση η βαρύτητα των αλλοιώσεων. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε προκαρκινικές αλλοιώσεις στον κόλπο, βλέπετε εικόνες από το κολποσκόπιο. Όπως σας είπα πριν, είτε χρησιμοποιούμε το διάλειμμα οξικού οξέως και παίρνουν οι αλλοιώσεις στη μορφολογία που έχει η δεξιά κάτω εικόνα, είτε χρησιμοποιούμε το ιωδιούχο διάλειμμα και οι αλλοιώσεις φαίνονται όπως είναι στην εικόνα πάνω αριστερά. Πώς θεραπεύονται οι αλλοιώσεις υψηλού βαθμού? Γιατί είπαμε ήδη ότι τις αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού δεν τις θεραπεύουμε. Υπάρχουν δύο τρόποι θεραπείας των αλλοιώσεων στον κόλπο. Η εξάχνωση των αλλοιώσεων με λέιζερ διοξιδίου του άνθρακα και η εκτομή των αλλοιώσεων. Η εξάχνωση των αλλοιώσεων γίνεται όταν δεν υπάρχει υποψία να μας ξεφύγει διαιθητικός καρκίνος στο κολπικό τείχομα. Εάν υπάρχει υποψία, προτιμάται η αφαίρεση των αλλοιώσεων για να πάει ο ιστός για ιστολογική εξέταση. Μπορεί να εμφανιστούν προκαρκινικές αλλοιώσεις στον κόλπο σε γυναίκες που έχουν αφαιρέσει τη μήτρα τους? Μας ρωτάνε οι γυναίκες που έχουν αφαιρέσει τη μήτρα τους. Στις γυναίκες που έχουν ιστορικό υψηλόβαθμης αλλοίωσης ή καρκίνου στον τράχυλο της μήτρας, υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνος στον κόλπο μετά την ιστερεκτομή. Γι' αυτό συνιστάται οι γυναίκες αυτές να παρακολουθούνται. Τι επίδραση έχει το κάπνισμα στις αλλοιώσεις του κόλπου? Το κάπνισμα θεωρείται ότι έχει επιβαρυντικό ρόλο και συνιστάται διακοπή του καπνίσματος. Πιστεύεται ότι αυξάνει την πιθανότητα καρκινογένεσης, αλλά είναι σίγουρο ότι αυξάνει και τις υποτροπές των αλλοιώσεων μετά από τη θεραπεία. Μεγάλο ποσοστό υποτροπών, από 30 μέχρι 60%. Τελειώσαμε τώρα με τις αλλοιώσεις του κόλπου και πάμε στις αλλοιώσεις του εδίου, τις προκαρκινικές αλλοιώσεις εδίου από τους HPV. Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις του εδίου χαρακτηρίζονται από τον όρο VAIN και είναι αντίστοιχες με τις υπόλοιπες αλλοιώσεις στο υπόλοιπο γεννητικό σύστημα που έχουμε ήδη περιγράψει. Το VAIN προέρχεται, είναι ακρονίμιο και προέρχεται από το Vulvar Intraepithelial Neoplasia. Ένα μεγάλο μέρος των αλλοιώσεων του εδίου σχετίζεται αιτιολογικά με τους ογκογόνους HPV.
Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις που προηγούνται αυτών των καρκίνων ονομάζονται αλλοιώσεις VIN σχετιζόμενες με HPV. Και βλέπετε στη φωτογραφία δεξιά δύο τέτοιες αλλοιώσεις. Ο συχνότερος HPV που προκαλεί αυτές τις αλλοιώσεις είναι ο HPV 16. Πώς γίνεται η διάγνωση των αλλοιώσεων? Τις περισσότερες φορές οι αλλοιώσεις VIN φαίνονται και χωρίς τη χρήση κολποσκοπίου. Καλό είναι όμως να ελέγχετε η περιοχή του εδίου με το κολποσκόπιο, όπως πρέπει να ελέγχετε σε αυτές τις περιπτώσεις και ολόκληρο το κατώτερο γεννητικό σύστημα και η περιοχή του προχτού. Η διάγνωση γίνεται πάντοτε μετά από λήψη βιοψίας και ιστολογική εξέταση. Πώς γίνεται η θεραπεία και με ποια κριτήρια? Οι θεραπείες που συνιστάται να εφαρμόζονται σήμερα είναι οι εξής. Χειρουργική αφαίρεση των αλλοιώσεων εφαρμόζεται όταν υπάρχει έστω και η παραμικρή υποψία να υποκρύπτεται διαιθητικό καρκίνωμα εδίου. Εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις που οι αλλοιώσεις VIN βρίσκονται σε περιοχές του εδίου που έχουν τρίχες, επειδή το παθολογικό επιθήλιο στις περιοχές αυτές κατεβαίνει βαθιά, κατεβαίνει γύρω από τους θύλακες των τριχών και δεν είναι δυνατόν να καταστραφεί με επιφανειακό λέιζερ. Οπότε πρέπει να αφαιρεθεί το επιθήλιο αυτό. Άλλη μέθοδος, όπως σας είπα, είναι η εξάχνωση των αλλοιώσεων με λέιζερ διοξιδίου του άνθρακα. Είναι μια πολύ καλή μέθοδος, αλλά η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται από εξειδικευμένο γιατρό μόνο στις περιοχές του εδίου που δεν έχουν τρίχες. Επειδή δεν προχωρεί το επιθήλιο σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν προχωρεί το επιθήλιο πολύ βαθιά. Στις περιπτώσεις αυτές, στις περιοχές χωρίς τρίχες, η επούλωση είναι πάρα πολύ καλή και το αισθητικό αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό, δεν μένει ούτε σημάδι μετά από την εξάχνωση των αλλοιώσεων. Υποτροπιάζουν οι αλλοιώσεις μετά από θεραπεία? Χρειάζεται παρακολούθηση? Δυστυχώς, οι υποτροπές των αλλοιώσεων μετά από θεραπεία είναι πολύ συχνές. Για το λόγο αυτό συνιστάται αυστηρή παρακολούθηση. Επίσης, συνιστάται διακοπή του καπνίσματος. Προκαρκινικές αλλοιώσεις τώρα του προχτικού σωλήνα, η τελευταία ενότητα, και της περιπροχτικής περιοχής χαρακτηρίζονται με τους όρους AIN και PAIN. Τι είναι οι αλλοιώσεις AIN? Έχουν περιγραφεί σαφώς αυτές οι προκαρκινικές αλλοιώσεις που προηγούνται της εμφάνισης του καρκίνου στον προχτικό σωλήνα. Πιστεύετε ότι οι αλλοιώσεις AIN συμπεριφέρονται όπως και οι αντίστοιχες αλλοιώσεις CIN στον τράχυλο της μήτρας? Πρέπει να θεραπεύονται από εξειδικευμένο προκτολόγο. Όσο για τις αλλοιώσεις που είναι γύρω από τον προκτό, τις peri-anal intraepithelial lesions, αυτές ταξινομούνται σε χαμηλού βαθμού και υψηλού βαθμού όπως οι αντίστοιχες αλλοιώσεις στον τράχυλο της μήτρας και στο εδίο. Θεωρούνται οι υψηλού βαθμού αλλοιώσεις προκαρκινικές και πρέπει να θεραπεύονται. Ποια άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο για εμφάνιση αλλοιώσεων γύρω από τον προχτό ή μέσα στον προχτικό σωλήνα? Η AIN είναι μέσα στον προχτικό σωλήνα, η γύρω από τον προχτό είναι η PAIN. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι εξής. Άτομα με χρόνια ανοσοκαταστολή λόγω μόλυνσης από HIV, από τον ιό του AIDS. Άτομα σε χρόνια φαρμακευτική ανοσοκαταστολή, άνθρωποι δηλαδή που έχουν στους οποίους έχει γίνει μεταμόσχευση οργάνων, οι χρόνιοι χρήστες κορτιζόνης, αυτοί που παίρνουν άνοσοκατασταλτικά φάρμακα, οι γυναίκες με ιστορικό προκαρκινικών αλλοιώσεων στο κατώτερο γεννητικό σύστημα, ιδιαίτερα όσες είχαν αλλοιώσεις VIN, και άτομα με ιστορικό κονδυλωμάτων. Ο κίνδυνος φαίνεται να αυξάνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε άτομα που καπνίζουν. Κάνουν κάποια συμπτώματα αυτές οι αλλοιώσεις? Δυστυχώς δεν υπάρχουν συμπτώματα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις οι ασθενείς αναφέρουν κνισμό ή παράξενη έκρηση από τον προχτικό σωλήνα. Ποια προληπτικά μέτρα συνιστώνται? Το πρώτο και το πιο σπουδαίο μέτρο είναι ο εμβολιασμός. Δεύτερον, προληπτικός έλεγχος για εντοπισμό αλλοιώσεων σε ομάδες του πληθυσμού που, όπως σας είπα, βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά κίνδυνο. Τρίτον, ασφαλέστερο σεξ με χρήση προφυλακτικού, επιλογή σεξουαλικού συντρόφου, περιορισμό στον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων. Τέταρτον, διακοπή του καπνίσματος και υγιεινός τρόπος ζωής για να έχουμε ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ακολουθεί το βίντεο 10 για τους καρκίνους που προκαλούνται από τους HPV.